Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τον Δημήτρη Στάμου και τη Λίζα του Κακάρου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μείζον θέμα προέκυψε για την κυβερνητική πολιτική στο εθνικό θέμα από τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Παπανδρέου. Μιλώντας στη Βουλή, χαρακτήρισε ρητορική έκφραση τη θέση του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή τερματίζεται ο διάλογος με τα Σκόπια. Με οξύ τόνους η αντιπολίτευση επισήμανε τη σύγχυση στην κυβερνητική γραμμή για το θέμα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την αρχική θέση του κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Γεγονότα που συμβαίνουν τη στιγμή κατά την οποία οι Σκοπιανοί αποθρασύνονται και ζητούν προνομιακή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν περάσουν ούτε καν 24 ώρες από τη δήλωση του Πρωθυπουργού, με αφορμή τις δηλώσεις Άντοφ ότι τίθεται τέρμα στο διάλογο με τα Σκόπια, τα βέλη ήλθαν εξοικείων, αφού ο Υφυπουργός Εξωτερικών αμφισβήτησε την ουσία της. Αν θέλετε, όμως, ήταν και μια ρητορική φράση. Διακόπτουμε το διάλογο εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, όμως, εκτός από το χαρακτηρισμό ρητορική φράση που απέδωσε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, είπε ότι ίσως είναι καιρός να επανεξετάσει την πολιτική της η κυβέρνηση. Θέση που επισήμως ο Πρωθυπουργός απορρίπτει. Οι παρορμητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και οι διορθωτικές επεξηγήσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Παπανδρέου δείχνουν ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να τελεί σε σύγχυση. Είναι μια κυβέρνηση διαιρεμένη, χωρίς ενιαία θέση, ακόμα και μέσα στην οικογένειά τους. Ο κύριος Έβερτ από την Χάγη επιτέθηκε πάλι στην κυβέρνηση. Τώρα είναι φυσικό τα Σκόπια να έχουν αναθαρρύνει και να κάνουν τις προκλητικές δηλώσεις τις οποίες κάνουν. Είναι φανερό ότι η μέθοδος την οποία επέλεξε η κυβέρνηση του διμερούς διαλόγου που πάει να προωθήσει ότι είναι λαθασμένη. Διάλογο με τα Σκόπια προτείνει και το ΚΚΕ, αλλά και ο πρόεδρος του συνασπισμού που συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Να πάρουμε πρωτοβουλίες και για συνολικότερη πρόταση στη Βαλκανική, αλλά και για διάλογο με τα Σκόπια. Και μέσα σε όλα αυτά, πληροφορίες από τα Σκόπια αναφέρουν ότι σύντομα θα ανακοινωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα έχουν και νατοϊκό μανδύα με την ένταξή τους στο πρόγραμμα Συνεργάτες για την Ειρήνη. Με ελπιδοφόρα μηνύματα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση στη Βοσνία. Σέρβοι και Μουσουλμάνοι παραδίδουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το βαρύ πυροβολικό τους γύρω από το Σαράγεβο. Εν τούτης όμως κανείς δεν αποκλείει τίποτα. Ο απεσταλμένος του Αντένα στη Βοσνία, Νικόλας Βαφιάδης, μεταδίδει. Οι απεσταλμένοι των ανθρωπιστικών οργανώσεων δεν θα χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινη ασπίδα αν το ΝΑΤΟ βομβαρδίσει σερβικές θέσεις και οι αυτοκινητοπομπές τους κινήθηκαν σήμερα ελεύθερα στα εδάφη της Βοσνίας που ελέγχονται από τους Σέρβους. Ο Υπουργός Πληροφοριών, Μίροσλαβ Τόχολη, απέδωσε την απαγόρευση εξόδου δυτικών απεσταλμένων στην ένταση που δημιουργήθηκε με το τελεσίγραφο του ΝΑΤΟ. Στην αρχή φάνηκε ότι είχαν λάβει εντολές να εγκαταλείψουν αμέσως τα εδάφη μας. Αλλά σήμερα φαίνεται ότι ήδη αυτό το θέμα λύθηκε και όλες οι εντάσεις εκτονώθηκαν. Τώρα κινούνται ελεύθερα, δεν θα πρέπει να φοβούνται για την ασφάλειά τους και ασφαλώς δεν είναι όμοιροι. 250 Γάλλοι στρατιώτες των δυνάμεων του ΟΗΕ άρχισαν σήμερα την αποστολή τους σε 20 σημεία του μετόπου. Οι Γάλλοι και οι Ανόκρανοι έχουν απλωθεί σε στρατηγικά σημεία γύρω από το Σεράγεβο για να ελέγχουν την τήρηση της εγκεχηρίας. Όταν όμως και αν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί αρχίσουν, γνωρίζουν ότι θα είναι ο πρώτος στόχος και δεν κρύβουν το φόβο τους. Στο μεταξύ, στη Γενέβη διαφαίνεται κάποια ακτίνα φωτός, καθώς οι αντιμαχόμενοι κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου έχουν απλωθεί για μια ακόμη φορά οι χάρτες με τα σενάρια για τη διευθέτηση του εδαφικού. Οι αεροπορικές επιδρομές ή η απειλή των αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί προσωρινά μόνο να σταματήσει τον πόλεμο, όχι όμως και να φέρει μόνιμα την ειρήνη στα Βαλκάνια. Ο Λόρδος Όουεν ήταν κατηγορηματικός. Για να υπάρξει φως στο βάθος του τούνελ της Βοσνίας, πρέπει να λυθεί το εδαφικό πρόβλημα, είπε. Η διαίρεση δηλαδή της Βοσνίας σε τρία εθνικά κρατήδια. 15 διαφορές χωρίζουν τις τρεις αντιμαχόμενες πλευρές στις συνομιλίες της Γενέβης. Οι διαφορές αυτές δεν κατέστησαν δυνατό να διευθυνθούν ούτε σήμερα παρά τις δύο ώρες συνομιλίες που έγιναν. Not much progress, I must say. They are buying time and sabotaging conference. Αρχικός στόχος των συνομιλιών της Γενέβης ήταν η αποστρατικοποίηση του Σαράγεβο, κάτι που δεν επετεύχθη. Οι μουσουλμάνοι αρνούνται να συζητήσουν το μέλλον του Σεράγεβο έξω από το πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για το Βοσνιακό. Στην επίλυση του εδαφικού στη Βοσνία ρίχνουν λοιπόν το βάρος των προσπαθειών τους οι μεσολαβητές που με την ενεργό υποστήριξη και της Ουάσιγκτον πιέζουν τους αντιμαχόμενους να βρουν κοινά αποδεκτή λύση μέσω του διαλόγου. But to have NATO protect the integrity of Sarajevo and the innocent civilians who live there while we make an effort, which I hope the Russians will participate in, to get the peace process back on track. Η Ουάσιγκτον διεμήνυσε μάλιστα στους Σέρβους ότι αν τηρήσουν θετική στάση στις προσπάθειες που καταβάλλονται στη Γενέβη, θα εξετάσει ακόμη και την σταδιακή άρση του εμπάργου εναντίον του Βελιγραδίου.
Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη δραστηριοποίηση η γαλλική διπλωματία με τον Υπουργό Εξωτερικών Αλέν Ζιπέ και τον Υπουργό Άμυνας Φρανσουά Λεοτάρ στο Σαράγεβο για να δείξουν, όπως δήλωσε ο Ζιπέ, την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας για την εφαρμογή της απόφασης του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Φως, συνοδευόμενο από μια φρεγάτα και ένα πλοίο ανεφοδιασμού, πλέει προς την Αδριατική. Και στην έδρα του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας Μπουτρός Γάλι εξουσιοδότησε τον εκπρόσωπό του στη Βοσνία για Σουσιακάση να εγκρίνει την εξαπόλυση αεροπορικών επιδρομών σε περίπτωση που οι κενόκρανοι δεχθούν επίθεση σε οποιοδήποτε σημείο της Βοσνίας. Περιπετειώδης καταδίωξη των ληστών της Ιωνικής Τράπεζας στο Φάληρο, που άρπαξαν 6 εκατομμύρια δραχμές. Για τους Αλβανούς που συνελήφθησαν, δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία. Ο νεαρός Αλβανός συνελήφθη 10 λεπτά μετά την εισβολή των δύο ενόπλων στο υποκατάστημα. Η κινητοποίηση της αστυνομίας αμέσως μετά τη ληστεία ήταν άμεση. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, περιπολικά και άντρες της ομάδας Ζήτα άρχισαν να αναζητούν τους δύο δράστες. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στους δρόμους γύρω από την τράπεζα, κυρίως όμως στο ρέμα της Πικροδάφνης. Οι καλαμιές παρήχαν τέλεια κάλυψη και ήταν ο ασφαλέστερος δρόμος διαφυγής αν τον επέλεγαν οι ληστές. Πάνοπλοι αστυνομικοί έστησαν μπλόκα παντού. Κάποια στιγμή στην κήτη του ρέματος έκαναν την εμφάνισή τους δύο άτομα. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν, όμως οι ύποπτοι άρχισαν να τρέχουν πυροβολώντας ταυτόχρονα για να κερδίσουν χρόνο. Ήταν κατά τις 9 η ώρα και ακούσαμε πυροβολισμούς. Κατέβηκε η αστυνομία από το ποτάμι κάτω, τον κυνήγαγε, του βαρέσανε, πήδηξε από εδώ και μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι. Αυτός που συνελήφθη ήταν ο νεαρός Αλβανός. Η άμεση δράση τον συνέλαβε ως τον έναν από τους δύο ληστές της Ιωνικής Τράπεζας Παλαιού Φαλήρου. Οι υπάλληλοι της τράπεζας όμως δεν τον αναγνώρισαν. Όχι, δεν τον αναγνώρισαμε. Το ύψος είναι το ίδιο. Ναι. Αλλά τα χαρακτηριστικά και η ηλικία απέχουν. Ο άλλος που σύμφωνα με τους άντρες της άμεσης δράσης ήταν μαζί του, κατάφερε να διαφύγει. Εκεί που συνελήφθη ο πρώτος, το σούπερ του Παπαγεωργίου, είναι το ποτάμι από κάτω. Πηδώντας ο δεύτερος, το σκάσε μέσα στο ποτάμι της Καλαμιές και έκανε προς τον ανήφορο επάνω, δηλαδή προς το σημείο που είναι το τούνελ. Λίγο αργότερα, η αστυνομική στην οδό Δοδόνης 35 βρήκε το μηχανάκι των ληστών. Ήταν σταθμευμένο στο πεζοδρόμιο με αναμένη τη μηχανή. Αργοσβήνουν οι ελπίδες να βρεθούν οι δύο αγνοούμενοι αξιωματικοί στη Ρόδο. Να θυμίσουμε ότι χθες το βράδυ χήμαρος παρέστηρε το στρατιωτικό όχημα που επέβαιναν. Ο στρατιώτης οδηγός βρήκε τραγικό θάνατο. Στρατιώτες με φτιάρια και κασμάδες έσκαβαν από το πρωί στην κήτη του ποταμού Ποτός στον Ψαλιδόκαμπο. Σκάφη του λιμενικού και ψαρόβαρκες ερευνούσαν σπιθαμή προς σπιθαμή τη θαλάσσια περιοχή για την ανέβρεση των αγνοωμένων. Του υπολοχαγού Γεώργιου Ματατζή και του έφεδρου αξιωματικού Ιωάννη Κοσμαδάκη. Από τις 6 το πρωί ένα ελικόπτερο του στρατού πετάει πάνω από τη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Είναι ο χώρος τέτοιος, είναι η ένταση των προσπαθειών που γίνεται που πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε κάτι. Οι δύο αξιωματικοί και ο 20χρονος στρατιώτης Γεώργιος Γιαλαμάς ξεκίνησαν χθες το απόγευμα από το 294 τάγμα εθνοφυλακής με ένα τζιπ. Η μονάδα που υπηρετούσαν πραγματοποιούσε άσκηση και θα έκαναν αναγνώριση της περιοχής. Κάποια στιγμή προσπάθησαν να διασχίσουν το χήμαρο. Τα ορμητικά νερά όμως έφταναν τα 4 μέτρα. Εδώσανε με τον ασύρματο ότι κινδυνεύουν να πνιγούνε. Προσπαθήσαμε μάλλον εκείνη τη στιγμή με σχοινιά να σώσουν τους ανθρώπους. Αλλά κατέβηκε απότομα το νερό και δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν με τίποτα. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στρατιώτες άρχισαν να ψάχνουν μέσα στο σκοτάδι. Στις 7 το βράδυ το τζιπ βρέθηκε. Από τα συντρίμια του στρατιωτικού αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός ο 20χρονος στρατιώτης Γεώργιος Γιαλαμάς. Οι έρευνες πάντως μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες. Ενδοδικαστικές τριβές και ο Άριος Πάγος εξετάζει αν υφίστανται οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον του ανακριτή για τις υποκλοπές κ. Αχιλλέα Νταφούλη και του προϊσταμένου της Αγγελίας Εφετών κ. Χριστόφορου Τζανακάκη. Συγκεκριμένα ερευνάται αν ο ανακριτής έκανε εκτιμήσεις και σχόλια για τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων σχετικά με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, αρμοδιότητα που ανήκει στη Βουλή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κουβελάκης δήλωσε πως ημερίζεται τη δημοσιογραφική αρχή ότι όταν τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, τα σχόλια τα αποδυναμώνουν. Και κατέληξε: δικαστές που κάνουν ευσυνείδητα το καθήκον τους δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ως το μεγαλύτερο θεσμικό πρόβλημα της χώρας και άφησε αιχμές κατά του κυρίου Σοκρατίδη. Ο τόπος αυτός είναι πολύ μικρός, όλοι παρικούμε την Ιερουσαλήμ, γνωρίζουμε και μπορούμε να αξιολογήσουμε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Θα πρέπει να αισθανθεί ο κύριος Σοκρατίδης ότι δεν είναι ο ελέγχον, ο ελεγχόμενος είναι σε αυτή την περίπτωση. Η ομάδα αυτή του Αρείου Πάγου θα απομονωθεί εκ των πραγμάτων διότι είναι προκλητικές και οριακές συμπεριφορές. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρος Αναγνωστόπουλος, ζήτησε να μην παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στο έργο της δικαιοσύνης. Ασφαλώς για να το κάνει ο κ. Σοκρατίδης, ένας ανώτατος δικαστικός, κάτι θα διαπίστωσε. Αλλά εγώ δεν υιοθετώ ούτε το ένα ούτε το άλλο. Περιμένω το τι θα προκύψει από αυτόν τον έλεγχο.
Κατά του εισαγγελέα Χριστόφορου Τζανακάκη, κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία για δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες για να χτυπήσει κάποιον η 17 Νοέμβρη πρέπει να υπάρχει λόγος. Το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενήργησε το Υπουργείο Εσωτερικών για να διαπιστωθεί εάν έγιναν παράνομες μεταδημοτεύσεις στην Ευρυτανία κατά την προεκλογική περίοδο, θα επιδοθεί σήμερα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και στον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσιγαρίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα γίνεται λόγος για 145 μεταδημοτεύσεις, ενώ η διαφορά της κυρίας Μπακογιάννη από την υποψήφια του ΠΑΣΟΚ ήταν 183 ψήφοι. Το πόρισμα καταλογίζει ευθύνες σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών της Δημαρχίας, σε αστυνομικούς του τμήματος Καρπενησίου, αλλά και σε προέδρους και γραμματείς 5 κοινοτήτων. Όλα πάντως θα κριθούν στο εκλογοδικείο, το οποίο και θα αποφασίσει εάν θα γίνει επαναληπτική εκλογή. Από το περιβάλλον της πρώην Υπουργού Πολιτισμού εκτιμάται ότι η διαρροή του πορίσματος για τις εκλογές στην Ευρυτανία, καθώς και η όλη τροπή της υπόθεσης των υποκλοπών, αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό του λαού από το θέμα των Σκοπίων. Διαφωνούν ο Υπουργός Παιδείας και οι Πριτάνης για τον αριθμό των εισακτέων φέτος στα πανεπιστήμια. Ο κ. Φατούρος υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί, ενώ οι Πριτάνης έχουν αντίθετη γνώμη. Ο Υπουργός Παιδείας, κ. Φατούρος, υποσχέθηκε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια με τη δημιουργία νέων τμήματων. Την τελική απόφαση θα λάβει το Υπουργείο την ερχόμενη εβδομάδα. Θα έχει καταρχήν, σύμφωνα με την πρότασή μας, ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο συνολικά. Οι Πριτάνες όμως αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κ. Φατούρου, και αντιπροτείνουν τη σταθεροποίηση ακόμα και τη μείωση του αριθμού των εισακτέων. Είμαι αντίθετος με αυτήν την λογική της αύξησης, έστω και με τη λογική της σταθεροποίησης. Ο κ. Φατούρος ανακοίνωσε ότι στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργήσουν 8 νέα τμήματα. Μεταξύ αυτών και εκείνα της κτηνιατρικής και των ΤΕΦΑΑ, της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους του Βόλου. Ο Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι οι γενικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Με έντελμα του ανακριτή συνελήφθη το απόγευμα έξω από το σπίτι του στην οδό Δάφνου Μήλη 41 στο Λυκαβητό ο Χρήστος Μωάτσος για την υπόθεση των πλαστών ομολόγων της κτηματικής. Οι αδελφοί Μωάτσου κατηγορούνται για απάτη και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος. Ο Αλέκος Μωάτσος, εις βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, αναζητείται. Η αποκάλυψη της απάτης κατά της κτηματικής προκάλεσε την αντίδραση και άλλων τραπεζών, που καταγγέλνουν τη συμφωνία με την εταιρεία για την εκτύπωση των ομολόγων. Με τεμποδίων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών για δεύτερη μέρα η δίκη του Γιώργου Μπαλάφα, που κατηγορείται για σωρία κακουργημάτων και πλημελημάτων. Η δίκη διακόπηκε δύο φορές ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα της υπεράσπισης για επίδειξη των αποδεικτικών επιδόσεων των κλήσεων που αφορούν τα δύο παραπεμπτικά βουλεύματα. Το δικαστήριο έκανε αυτό το ετοιμάσιο στην επίδειξη των εγγράφων αυτών. Η υπεράσπιση όμως υπέβαλε ένσταση για παράτυπη επίδοση των δύο βουλευμάτων, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο και άρχισε η εξέταση των μαρτύρων. Πρώτη κατέθεση η κυρία Σοφία Θεοφανοπούλου, σύζυγος του εισαγγελέα πετωτικών Γιώργου Θεοφανόπουλου, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 1985. Δεν ήξερα λοιπόν ποτέ τηλεφωνήματα από κάποιον. Οι περίοικοι όμως είχαν αντιληφθεί ύποπτα άτομα στην περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες είχαν περιγράψει έναν από τους τρεις ύποπτους. Για ποιο άτομο? Για τον κύριο Μπαλά. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή αναζητούσε τους Τσουτσουβί, Μπαλάφα και Λεσπέρογλου. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη στο κτίριο 13 της Σχολής Ευελπίδων. Την κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης συζήτησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ με τη Γενική Γραμματεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τον Πρόεδρο της Πολιτικής Άνοιξης σε διαδοχικές συναντήσεις που είχαν, συνεχίζοντας τις επαφές τους με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ενημέρωσε διαδοχικά τους δύο πολιτικούς αρχηγούς για θέματα που απασχολούν τον τύπο γενικότερα και τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας ειδικότερα. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στον Περισσό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενώσεως Συντακτών, η Ένωση οφείλει να ερευνήσει το θέμα των μυστικών κονδυλίων. Προκειμένου να χυθεί άπλετο φως σε αυτό το θέμα που πλήττει τη δημοσιογραφία. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια και στα πλαίσια της Βουλής να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως έχουν σχέση με τα μυστικά κονδύλια. Αργότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Πολιτικής Άνοιξης. Θέλω να πω ότι θα πρέπει αυτός ο θεσμός να καταστεί πραγματικά θεσμός. Να βλεπόμαστε συχνότερα, να συζητάμε συχνότερα. Σε ετοιμότητα τίθεται με επίγον σήμα του Υπουργείου Εσωτερικών οι νομαρχίες για την αντιμετώπιση του επικείμενου κύματος κακοκαιρίας. Βαρύ χειμωνιά προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Σαββατοκύριακο. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Έλενα Ιορδανοπούλου. Και
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με βροχές, χιονοπτώσεις, ακόμη και στα παιδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και θυελλώδης βοριάδης στα Πελάγη, θα περάσει το Σαββατοκύριακο, ενώ μετά από μια σύντομη ανάπαυλα την Κυριακή το μεσημέρι, από τη Δευτέρα ο καιρός χαλάει και πάλι. Βρέχει ειδικά στην Αττική, ενώ αργά τη νύχτα και κυρίως το πρωί θα σημειωθούν καταιγίδες, χιόνια στα γύρω ορεινά και πιθανόν και στα βόρεια προάστια. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά και ασθενείς χιονοπτώσεις θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Βορειοανατολική άνεμη, πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία μόλις θα πλησιάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου. Με τον αγώνα Αθηναϊκού ΑΕΚ, τον οποίο θα μεταδώσει απευθείας ο Αντένα στις 3.30 το μεσημέρι από το γήπεδο του Βύρωνα, ανοίγει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Το απόγευμα, στην πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, σημειώθηκαν ένα νέο ρεκόρ και πολλές αξιόλογες επιδόσεις. Το Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε η Βασιλική Βράκα του Πειραϊκού Συνδέσμου στα 800 μέτρα γυναικών, με 2 πρώτα, 9 δεύτερα και 28 εκατοστά. Στα 60 μέτρα, ο Αλέξανδρος Στεριάν του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου κυριάρχησε με 6-60, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στη χώρα μας, ρεκόρ αγώνων και η καλύτερη φετινή επίδοση. Δεύτερος ήταν ο Γεννοβέλης, επίσης του Πανελληνίου, με 6-65. Ακόμα, πανελληνία ρεκόρ σημειώθηκαν στα 60 μέτρα νεανίδων από την Κατερίνα Θάνου με 7-38 και στην αντίστοιχη κατηγορία των εφήβων από τον Χάρη Παπαδιά με 6-78. Το πρωί, στα προκριματικά, ο νεαρός αθλητής του Πανελληνιακού είχε καταρρύψει το πανελληνίο ρεκόρ στην κατηγορία με 6-81. Κυρίες και κύριοι, σαν οι κυριότερες ειδήσεις του 24ωρου που πέρασε. Δείτε τώρα τη συνέχεια της ελληνικής ταινίας Ο Κατήφορος και αμέσως μετά ένα ακόμη επεισόδιο της αισθησιακής σειράς ΕΔΕΜ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα και χαρούμενο Σαββατοκυριακό.